Ντρέπονται, θέλουν προς τα έξω να έχουν, να φαίνονται έτσι δυνατοί, να έχουν την καλή έξωθεν μαρτυρία που λέμε. Πάμε να δούμε ένα βίντεο και να δούμε πώς ξεκίνησαν όλα. Παραδέχεται ανοιχτά πως το παρελθόν υπήρξε θυσμένο στα ναρκωτικά. Μόνο το κινητό μου. Ο γνωστός ράπερ Ταραξίας κατά κόσμων Γιώργος Γκόγκας, τον οποίο γνωρίσαμε από τους Going Through, το Family The Label και στη συνέχεια ως όλο καλλιτέχνη, δεν διστάζει να παραδεχτεί πως έχει ζήσει την κόλαση των ναρκωτικών, από την οποία και κατάφερε να ξεφύγει. Ο Ταραξίας ήρθε για πρώτη φορά σε επαφή με τον κόσμο των ουσιών στην ηλικία των 16. Παρόλο που αγαπούσε τον αθλητισμό και έπαιζε μπάσκετ στον Πανελλήνιο, η περιέργεια τον οδήγησε να δοκιμάσει ναρκωτικές ουσίες και στη συνέχεια να εθιστεί στον κόσμο των παρεστήσεων, όπως παραδέχεται σήμερα. Ξεκίνησε στην πλάκα όλο αυτό, με τις παρέες, με το έξω, με αυτά. Ξεκίνησε με την τη χρήση κάναβης. Δυστυχώς, όπως υποστηρίζει, ένιωθε πάντα ένα κενό μέσα του. Αισθανόταν προβληματισμένος και πολλές φορές είχε την αίσθηση του ανικανοποίητου, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει γιατί ένιωθε έτσι. Οι σχέσεις του με τον περίγυρό του δυσκόλεψαν την περίοδο που ήταν χρήστης. Παραδέχεται πως ήταν απότομος και κακός με όλους, ενώ είχε βίαια ξεσπάσματα. Θυμάμαι πάρα πολλές φορές να έχω κατάθλιψη το πρωί, να έχω μέχρι και αυτοκτονικές τάσεις, να έχω κάνει κακό στον εαυτό μου. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης της hip-hop σκηνής έχει βάλει πλέον τη ζωή του σε τάξη μακριά από ουσίες και εξαρτήσεις. Στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει μόνιμα, έχει την απόλυτη στήριξη ενός φίλου του, του Φάνη Δέλιου, ο οποίος είναι ιδρυτής της αρρωγής 12+, ενός συλλόγου συμπαράσταση σε άτομα με προβλήματα εθισμού. Έψαχνε για λύση βασικά, δηλαδή ήταν αρκετά ώριμος στο να ακούσει κάποια πράγματα. Εάν πραγματικά το θελήσεις, γίνεται. Βέβαια, όπως λέει ο ίδιος, όλο αυτό είναι μια διαρκής πάλη και πιστεύει ότι θα τα καταφέρει να μείνει καθαρός για πάντα. Πάντα θα είμαι σε ανάρρωση, πάντα θα πρέπει να προσπαθώ γι' αυτό. Είναι ένας καθημερινός αγώνας, δεν τελειώνει. Αυτή τη στιγμή ο Ταραξίας, λόγω της ενασχόλησής του με τη νύχτα, έχει μια άλλη εξάρτηση, το ποτό, αλλά προσπαθεί να σταματήσει και αυτό. Πλέον, όποτε του δίνεται η ευκαιρία, στέλνει το δικό του μήνυμα ενάντια στις ουσίες. Πρέπει όλοι να το παλεύουμε και θα τα καταφέρουμε. Αν το πιστέψουμε κάτι, το θέλουμε πολύ, θα τα καταφέρουμε. Ξεκίνησε από μαγιά, από περιέργεια, ήταν ανάγκη, τι ήταν? Κάτι από όλα αυτά ξεκίνησε χωρίς να καταλάβω ότι θα ήταν κάτι τόσο σημαντικό για τη ζωή μου και τόσο σκληρό. Και όπως όλα τα παιδιά σε αυτή την ηλικία, λόγω αθωότητας, λόγω άγνοιας, πιστεύουν ότι μπορεί να μην είναι κάτι. Σίγουρα οι παρέες επηρεάζουν, αλλά το κάθε παιδί έχει κριτική ικανότητα και έχει πάρει και μια παιδεία από το σπίτι του. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς μου δεν μου έδωσαν την ανάλογη παιδεία, όπως και πολλά παιδιά από πολύ καλές οικογένειες, με πολύ καλό υπόβαθρο, μπλέξανε σε αυτά τα πράγματα. Είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στη ζωή μας πλέον και ειδικότερα στη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε, τα ναρκωτικά είναι παντού. Θες να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προχθές συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για διακίνηση ναρκωτικών στα σχολεία. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σχολεία, γίνεται χαμός. Έτσι. Έξω από τα σχολεία γίνεται χαμός. Και αυτό που δεν μπορώ να κατανοήσω είναι για ποιο λόγο, εφόσον περνάμε όλη συνέχεια τόσο δυνατά το μήνυμα, μα πολύ χειρά πια, γιατί παλιότερα ήταν και λίγο ταμπού. Δηλαδή αυτό το δασκαλίκι του μπαμπά και της μαμάς μπορεί να μην το λάβεις υπόψη. Αλλά είμαστε όλοι πια, μιλάμε, έρχεσαι εσύ, στέλνεις μηνύματα, τηλεοράσεις, εκστρατείες. Για ποιο λόγο τα παιδιά αρνούνται να καταλάβουν και πέφτουν στη λούμπα αυτή, γιατί? Κοίταξε να δεις, πρώτα απ' όλα η κοινωνία μας είναι γεμάτη προκαταλήψεις και όπως και εγώ τώρα που βγαίνω και το λέω, πολλοί μου είπανε κακώς έκανες, κάνεις κακώς την εικόνα σου, κάνεις το ένα, κάνεις το άλλο. Πολλοί λένε, α, είπανε στη μάνα μου, ο γιος σου ήτανε πρεζάκιας. Κατάλαβες. Δηλαδή φοβόμαστε πολλές φορές και να το παραδεχτούμε και να το πούμε. Καταδικάζουμε τα παιδιά αυτά, ενώ πρέπει να τους δώσουμε ένα χέρι, να τους βοηθήσουμε. Δεν πρέπει να περιθωριοποιούμε τα παιδιά που έχουν σχέση με αυτά. Πρέπει να τους δώσουμε ένα χέρι, να τους βοηθήσουμε. Από εκεί και πέρα στη σύγχρονη κοινωνία, που είναι πάρα πολλά τα ερεθίσματα και πλέον έχουν απενεχοποιηθεί όλα αυτά. Γιατί βλέπεις, ας πούμε, όλα τα παιδιά αυτή τη στιγμή έχουν τον Εσκομπάρ και το Scarface και όλους αυτούς σαν πρότυπα.
Δηλαδή, περνάμε και λάθος πρότυπα και μέσα και από τις ταινίες και τα μέσα ενημέρωσης και αυτά. Μπορεί βέβαια όπως τώρα, ας πούμε, κάνουμε μία κουβέντα για να πούμε κάτι ενάντια στα ναρκωτικά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά πράγματα τα οποία προάγουν τα ναρκωτικά και μέχρι και εγώ σε τραγούδια μου στο παρελθόν έχω πει πράγματα ότι κάνω, ας πούμε, αυτό. Να. Κάνω χρήση. Να. Και ότι είμαι μαγιά. Αυτό το πράγμα δεν είναι μαγιά. Και το έχω μετανιώσει κι εγώ και πρέπει να το μετανιώσουν και άλλοι. Γιατί εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου παράδειγμα προς μίμηση. Είμαι παράδειγμα προς αποφυγή. Και ό,τι λέω στα κομμάτια μου είναι απλά η ζωή μου. Και δεν πρέπει τα παιδιά να με παίρνουν ότι «Α, ο Ταραξίας και εγώ είπα αυτό» ή «Ο Τάδε είπα αυτό». «Α, είναι μάγκας, πίνει, ξέρω τι κάνει». Δεν είναι μαγκιά να πίνουμε ναρκωτικά. Είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, το οποίο μπορεί να μπει στη ζωή μας από τη μία μέρα στην άλλη χωρίς να το καταλάβουμε. Θέλεις να μας πεις λοιπόν, γιατί μιλάμε γενικά και λέμε είναι επικίνδυνο, είναι κακό. Αν αυτή τη στιγμή μπορούμε να σώσουμε ένα παιδί, γύρω στα 13-15 μας παρακολουθεί από το σπίτι. Τι θα του έλεγες, ποια ήταν η αρνητική επίδραση των ουσιών σε σένα τον ίδιο προσωπικά? Τι σου έκαναν, σε τι σε άλλαξαν? Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν είμαι ο ειδικός να πω γι' αυτό. Ο Φάνης που θα μιλήσει αργότερα θα σας εξηγήσει, γιατί αν δεν υπάρχει κάποιος ειδικός για μένα, μετά από χρόνια εκεί καταλήγω, το καλύτερο είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό. Να. Το βασικότερο εγώ που έχω να πω είναι ότι πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να το αποπάρουμε το παιδί. Εγώ, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, έτσι. Κάποιοι μπορεί να διαφωνούν και οι ειδικοί μπορεί να διαφωνούν. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να τον περιθωριοποιήσουμε. Αλλά δεν πρέπει ούτε να του κάνουμε και τα χατήρια. Πρέπει να κρατάμε μια ισορροπία. Επίσης, όταν υπάρχει μια καλή σχέση με την οικογένεια και όταν το παιδί τα μοιράζεται όλα, θα το πει και αυτό. Όταν από μικρό τον έχουμε ότι όχι στα ναρκωτικά και άμα κάνεις τίποτα τέτοιο θα σε κάνω και θα σε αυτό, μπορεί το παιδί να φοβηθεί να στο πει, μπορεί το οτιδήποτε. Πρέπει να είμαστε φίλοι με τα παιδιά. Πρέπει να τους εμπιστευτούμε και από εκεί και πέρα να δείξουμε υπομονή. Θέλει πολύ μεγάλη υπομονή και είναι μια δύσκολη διαδικασία το να κόψεις τα ναρκωτικά. Εσένα πώς επέδρασαν αρνητικά στη ζωή σου? Δηλαδή, βλέπει ένα παιδί τώρα και λέει: «Οκ, εντάξει, πήρα ναρκωτικά, αλλά το βλέπω, είναι μια χαρά, γνωστός, διάσημος, γράφει μουσική, μπορεί να έχει βγάλει κανένα φράγκο. Άρα, γιατί όχι?» Σε τι επέδρασαν? Πρώτα απ' όλα, θα είχα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα σίγουρα στην καριέρα μου. Μπορεί να είχα κάνει και άλλα πράγματα. Γενικά, η ζωή σου στιγματίζεται από αυτό το πράγμα. Πέρασα πάρα πολλές άσχημες στιγμές ψυχολογικά που δεν ήμουν καλά, που είναι κάποιες πληγές που υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα μέσα μου. Έχασα πολλά χρήματα σε αυτή την ιστορία. Τσακωνόμουν με τους δικούς μου ανθρώπους. Έχω χάσει ανθρώπους, φίλους, κοπέλες. Δεν ήσουν, δηλαδή, καταλαβαίνω, δεν ήσουν εαυτό σου. Δεν ήμουν εαυτό μου και δεν το καταλάβαινα. Αυτό είναι το βασικότερο. Αυτό είναι το χειρότερο που παθαίνει κανείς, ότι χάνει τον ίδιο του τον εαυτό. Δεν είσαι εαυτό σου. Είναι ψυχοτρόπες ουσίες. Πληγώνεις την οικογένειά σου, πληγώνεις τους φίλους σου, πληγώνεις τη σχέση σου, διαλύεις τα πάντα και δεν μπορείς να πας και μπροστά στη δουλειά σου. Γιατί μπορεί, εικάζω φαινομενικά, αρχικά ή τον πρώτο καιρό να θεώρησες ότι μπορείς να καταφέρεις και τα δύο. Όλοι ή να σε βοηθάει ίσως. Και πίστευα κι εγώ ότι το ελέγχεις, ότι δεν είναι κάτι. Εντάξει, ήπια τώρα, μπορώ αύριο να το κόψω. Και όλες αυτές οι ουσίες, εντάξει, κάνουν να αισθάνεσαι καλά. Ειδικά στην αρχή, όταν είναι καθαρός και ο οργανισμός και αυτά, μπορεί να αισθανθείς μια εφορία, μπορεί το οτιδήποτε. Αυτό το πράγμα είναι πολύ προσωρινό. Η μεγαλύτερη παγίδα. Όταν γίνεσαι χρήστης μετά από λίγο καιρό, δεν περνάς καλά, δεν σου προσφέρει κάτι όλο αυτό. Που και στην αρχή δεν περνάς καλά, είναι απλά μια ψευδαίσθηση, αλλά το νιώσεις αυτό. Μετά, απλά για να νιώσεις καλά και να γίνεις πάλι ο εαυτός, ο φυσιολογικός που ήσουν, πρέπει να πιεις. Και μπλέκει σε μια τέτοια ιστορία. Και αυτό το πράγμα μπορεί να σε πάρει μπάλα, μπορεί να πεθάνεις, μπορεί να πάθεις το οτιδήποτε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είναι επεξεγέλαση. Να. Μάλιστα. Για να μιλήσουμε λίγο με τον Φάνη το Δέλιο, σύμβουλο ψυχικής υγείας σε άτομα με εθισμό. Είναι από το σύλλογο Αρρωγή 12+. Είναι φιλαράκι σου? Ναι, πάνω απ' όλα είναι φίλος μου.